Αναταραχή έχει επικρατήσει για την κατάργηση της παράλληλης λαϊκής στην Καλαμίτσα, η οποία θεσπίστηκε λόγω των μέτρων κορονοϊού. Όπως επιβάλλει ο νόμος, καταργούνται οι παράλληλες λαϊκές λόγω της άρσης των μέτρων, με τους επαγγελματίες να ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας να οριστεί και να νομιμοποιηθεί ως επίσημη παράλληλη λαϊκή στην πόλη της Καβάλας. Κοιτάξτε, ήρθε ένα χαρτί βάσει του νόμου, όλες οι παράλληλες λαϊκές πρέπει να σταματήσουν. Ήδη έχει βγει από την κυβέρνηση ο νόμος, δεν είναι κάτι καινούργιο για μας, το ξέραμε. Το θέμα όμως είναι ότι εμείς είπαμε ότι θέλουμε να την κρατήσουμε τη λαϊκή, όπως και ο κόσμος το ίδιο. Οι πελάτες, ο καταναλωτής ο ίδιος, έτσι. Mm-hmm. Όπως και ο δήμαρχος, όπως και ο κύριος Μουντζάκης, όταν άνοιξαμε τη λαϊκή, τότε αρχές μέσα Μαρτίου, Μαΐου, δεν θυμάμαι καλά, το 19, είπαμε ότι είναι κάτι καινούριο, θα το δοκιμάσουμε να δούμε πώς πάει και αν είναι καλό και το θέλει και ο κόσμος θα το κρατήσουμε. Έτσι με αυτή τη συμφωνία και με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε τη λαϊκή. Βλέπουμε όμως την πορεία ότι υπάρχει μία άνοδος αυτή τη λαϊκή, πάει πολύ καλά. Ο κόσμος την έχει αγαπήσει, τη θέλει. Εμείς οι ίδιοι, η παραγωγή που έχουμε πλέον αποσπαστεί εδώ και 3 χρόνια από την μέσα τη λαϊκή, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε χάσει ήδη τον κόσμο μας, την πελατεία μας. Δεν γίνεται πλέον. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα, που παρέμειναν μέσα στη παλιά τη λαϊκή αγορά. Η αναστολή των παράλληλων αγορών έγινε πλέον με απόφαση του Υπουργείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, εμείς ήδη προσπαθούμε να βρούμε τρόπο, μιλάμε και με το Υπουργείο, ούτως ώστε να πάρουμε απόφαση για να λειτουργήσει και το, διότι πραγματικά το μπαζάρι το οποίο γινόταν στο πάρκινγκ της Καλαμίτσας βοηθούσε όχι μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τους δημότες και τους χρήστες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο, ούτως ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το παζάρι σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα για το Σάββατο 28 Μαΐου οι επαγγελματίες τονίζουν ότι λόγω αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό της Καλαμίτσας η λαϊκή δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, ενώ υπάρχουν σενάρια όπου η λαϊκή να μεταφερθεί πίσω από γνωστό βενζινάδικο στην περιοχή της Καλαμίτσας. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είστε στην Καλαμίτσα. Θα είμαστε στην Καλαμίτσα από ό,τι έχουμε μιλήσει τώρα και με τον κύριο Μουντζάκη. Τώρα περιμένω κάποια απάντηση από στιγμή σε στιγμή, να σας πω την αλήθεια, από τον κύριο Μουντζάκη ή από τον δήμαρχο τον ίδιο. Να πάμε, επειδή υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις αυτό το Σαββάτο στην Καλαμίτσα και χρειάζεται ο χώρος, να πάμε ένα δρόμο λίγο παραπάνω. Υπάρχει ένας δρόμος λίγο παραπάνω πίσω από τη ΣΕΛ, το Βυζινάδικο, οπότε μας χωράει εκεί πέρα να λειτουργήσουμε για ένα Σάββατο εκεί πέρα και μετά από εβδομάδα ξαναγυρίζουμε στην Καλαμίτσα. Τώρα για την ώρα, αν πούμε να μπούμε αυτό το Σάββατο μέσα στην κεντρική λαϊκή, θα δημιουργηθεί ένα χάος, ένα κομφούζιο. Θα χάσει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί εκεί μέσα. Ήδη υπάρχει πάχαλο μεγάλο και δεν μπορούν να τριαχτούν. Αν πάμε και σκεφτείτε να πάμε κι εμείς, τι θα γίνει.